μια σημαντική ιστορία με αρκετά στοιχεία σοβαρά μας έκανε να οργανώσουμε μια νέα αποστολή για να ταξιδέψουμε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τη βάση μας. Όπως και σε κάθε αποστολή, τα συναισθήματά μας έντονα και πολλές θετικές σκέψεις στο μυαλό μας για όλη τη διαδικασία που θα ακολουθήσει μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η έρευνα. Ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, εμείς ως μια παρέα θα ζήσουμε μοναδικές υπέροχες στιγμές. Ταξιδεύουμε όλοι μαζί, με προς νου νότια. Σε αρκετά χιλιόμετρα θα βρεθούμε σε ένα σπίτι που θα μας φιλοξενήσει για τη νύχτα. Στη διαδρομή θα συναντήσουμε ακόμα ένα μέλος της παρέας μας και όλοι μαζί θα κατευθούμε για τον προορισμό μας για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τις τεχνικές που θα ακολουθήσουμε για τη σωστή ολοκλήρωση της έρευνας. Φτάσαμε στο σπίτι που θα φιλοξενηθούμε για λίγες ώρες. Εδώ θα συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις για τον τρόπο που θα κινηθούμε σε λίγες ώρες. Θα ετοιμάσουμε τον εξοπλισμό μας και θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει όλη η διαδικασία της έρευνας. Κατευθυνόμαστε στο πρώτο σημείο ελέγχου, όπου εδώ υπάρχει ένα σοβαρό στοιχείο για την ύπαρξη ενός μεγάλου κρυμμένου θησαυρού. Όπως αναφέρουν τα έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή μας, πριν από αρκετά χρόνια ένας πρώην στρατιωτικός Γερμανός έκρυψε βιαστικά ένα κυβότιο με οπλισμό και αρκετές λίρες. Πέρασαν τα χρόνια και δεν κατάφερε να επιστρέψει να τα πάρει. Έτσι αποφάσισε να δώσει τις σημειώσεις του σε συγγενικό του πρόσωπο και να έρθει στην Ελλάδα να τα ψάξει. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε σε μένα και μου εξήγησε όλη την ιστορία και μου παρουσίασε όλα τα στοιχεία του. Έτσι βρισκόμαι τώρα με τα μέλη της ομάδας μου αλλά και με τον ίδιο σε κοντινή απόσταση να ερευνήσουμε για να εντοπίσουμε αυτό το αντικείμενο. Για ευνόητους λόγους δεν θα φανερώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουν έρθει στα χέρια μας, γιατί ήταν μια απέτηση του εντολέα μας και έχουμε χρέος να προστατεύσουμε αυτά τα στοιχεία. Κάποια πλάνα διαδρομής είναι από τα αρχεία μας, όπως και σε όλες τις έρευνες που παρουσιάζουμε. Ο λόγος που εμπλέκουμε πλάνα αρχεία με τα πραγματικά είναι για να μην προδίδουμε το κάθε σημείο που ερευνούμε, αλλά και τα στοιχεία αυτών που μας εμπιστεύονται να ερευνήσουμε για λογαριασμό τους. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε σημείο και θα ανακαλύψουμε αν αυτή η υπόθεση ως και σήμερα έχει μείνει κρυφή για να φανερωθεί στα δικά μας χέρια. Πιστεύω ότι όλα στη ζωή μας έχουν ένα λόγο που συμβαίνουν και όλα συνδέονται μεταξύ τους. Το ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ και τα στοιχεία αυτά στα δικά μας χέρια δεν ήταν τυχαίο. Κάτι πιο πέρα από την αντίληψή μας επέλεξε μάλλον να είμαστε εμείς αυτοί που θα βρεθούμε μπροστά σε αυτή την ανακάλυψη. Αν βέβαια υπάρχει ως σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα φτάσουμε στο τέλος και δεν θα αφήσουμε κανένα στοιχείο χωρίς να το αξιολογήσουμε και χωρίς να το ερευνήσουμε, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες και όχι ερασιτέχνες που τα παρατάμε στα δύσκολα. Εδώ είναι στα φίλια. Όχι, πάνω εκεί στο... Όπως έχω πει πολλές φορές, τα δύσκολα είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα και αν δεν φτάσω στο τέλος, δεν θα φύγω από εδώ. Θα αναγκαστώ να σκάψω πόντο-πόντο
όλο το σημείο, ώσπου να βρω το αντικείμενο. Σε μια και καλή. Λοιπόν, κοίτα εμένα, όδειξε εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι. Τι είναι έτσι, σε πειράζουν τα φίδια, σε πειράζουν οι μέλισσες, σε πειράζουν τα κουνούπια. Κουνούπια, κάνω εδώ. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Μας πίνει το αίμα. Ήθελα να μας πίνει το αίμα. Σε κάθε έρευνα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να παίρνω ραδοσκοπικές ενδείξεις. Πριν χρησιμοποιήσω ανιχνευτές τοπικούς ή αποστάσεων. Με αυτή τη σειρά εξασφαλίζω να μην έχω παρεμβολές από συχνότητες που εκπέμπουν οι ανιχνευτές στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα, στα ραδοσκοπικά όργανα. Εγώ το διάβασα, μου ξεσκίσει το μεταξύ. Ναι. Το πρωί που χάρη θα κάνω μια έρευνα, δεν μπορούσα. Το βράδυ, εντάξει. Ήρεμα, αλλά... Το βράδυ δεν είδαμε τα κουνούπια το πρωί, λυσάνε. Ναι, θα μπορούσα. Κάνω διάφορες τεχνικές με τα ραδοσκοπικά όργανα για να μπορέσω να συλλέξω όσο περισσότερες ενδείξεις μπορώ. Είναι πολύ σημαντικό να συνδυάζω διάφορα ραδοσκοπικά όργανα σε μια έρευνα. Κάθε ένα όργανο μέσω των κινήσεών του φανερώνει τη θέση διαφόρων μετάλλων που βρίσκονται στο έδαφος, αλλά και στις άλλες πηγές εκπομπών. Έτσι μπορώ να καταλάβω αμέσως, με μεγάλη ακρίβεια, αν υπάρχει το επιθυμητό μέταλλο που ψάχνω. Και στη συγκεκριμένη έρευνα αναζητώ το σίδερο και το χρυσό, στο ίδιο περίβλημα, βάσει των στοιχείων που έχουμε συλλέξει.
Οι εκπομπές που λαμβάνω ατμοσφαιρικά και εδαφικά ταυτόχρονα με το συνδυασμό του συστήματος γείωσης και με τον ατμοσφαιρικό ενισχυτή βιοσυχνοτήτων μου προσδιορίζουν αμέσως το σημείο ενδιαφέροντος. Σε αυτή την έρευνα βαδίζω βήμα-βήμα, παρατηρώντας την κάθε λεπτομέρεια στο έδαφος και στον περιβάλλοντα χώρο. Ψάχνω τη μικρή λεπτομέρεια που θα μου δώσει τα στοιχεία. Κάθε έρευνα είναι ένα puzzle που το ένα κομμάτι συνδέεται με ένα άλλο. Όλα βρίσκονται εδώ, κάπου τριγύρω κρυμμένα. Η ραδοσκοπία είναι αυτή που θα μας οδηγήσει σε αυτή τη λεπτομέρεια, που θα μας δώσει το πρώτο στοιχείο. Η ραδοσκοπία είναι μια από τις πιο αξιόπιστες τεχνικές αναζήτησης που έχει αποδείξει την αξία της από αρχαίους αιώνες, αλλά και στη σύγχρονη εποχή με εκατοντάδες καταγεγραμμένες επιτυχίες. Για να ξεκινήσει μια έρευνα σε έναν περιβάλλοντα χώρο είναι απαραίτητη η τέχνη της ραδοσκοπίας και η χρήση των επαγγελματικών ραδοσκοπικών οργάνων. Για πολλούς παρεξηγημένη αυτή η τεχνική αναζήτησης, γιατί η λαθασμένη επιλογή των ιδιοκατασκευών και των απομιμήσεων των ραδοσκοπικών οργάνων φέρνουν καταστροφικά αποτελέσματα. Πολλοί πιστεύουν ότι ένα σύρμα που του δίνουν ένα σχήμα σαν αυτό που έχουν τα πραγματικά ραδοσκοπικά όργανα μπορούν να φέρουν θετικό αποτέλεσμα. Αλλά δυστυχώς αυτές είναι λαθασμένες τεχνικές και κανείς δεν έχει φέρει σωστό αποτέλεσμα έως σήμερα. Η τύχη μία φορά μπορεί να μας φέρει στον τόπο που πιθανόν υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός και μόνο η σωστή επιλογή του αυθεντικού επαγγελματικού ραδοσκοπικού οργάνου θα είναι αυτή που θα μας δώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα και τη φανέρωση του στόχου. Το σωστό ραδοσκοπικό οργάνο φέρνει σωστό αποτέλεσμα σε κάθε σοβαρή έρευνα. Οι δύσκολες εδαφικές καταστάσεις με περιορίζουν στις κινήσεις μου για τη διασταύρωση και επιβεβαίωση του σημείου 0 και θα πρέπει να συνεχίσω την έρευνα με κάποιους τοπικούς ανιχνευτές. Αλλά πρώτα θα πρέπει να εξαντλήσω κάθε τεχνική με τα ραδοσκοπικά όργανα, γιατί μετά τη χρήση των ηλεκτρονικών ανιχνευτών θα είναι δύσκολο να ξαναδουλέψω λόγω των καταλήπων εκπομπών που αφήνουν στο έδαφος. Οι λεπτομέρειες κάνουν μια έρευνα να πετύχει ή να αποτύχει. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη χρήση τοπικών ανιχνευτών και ραδοσκοπικών οργάνων, αλλά με συγκεκριμένη σειρά. Κάθε βήμα που κάνω πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και σε κάθε τεχνική που ολοκληρώνω θα πρέπει να αξιολογώ την κάθε ένδειξη, όσο ασημαντική αν είναι, γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν ασήμαντο. Η κάθε έρευνα είναι ένας γρίφος που το κάθε στοιχείο με οδηγεί στον τελικό προορισμό της ανακάλυψης. Πού το ψάξεις εδώ μέσα. Δηλαδή δεν πρέπει να κινηθείς, πού να πατήσεις. Έχουμε πάρει κάποιες ενδείξεις. Εγώ έχω πάρει δύο ενδείξεις. Μία εκεί που λες εσύ και μία από την άλλη μεριά. Δείξτε το από την άλλη, θα το δούμε. Ναι. Θα μπούμε μέσα και στα βάτα. Εκεί δεν μου τη δείχνει πάρα πολύ έντονα. Ούτε και εδώ είναι πολύ έντονα. Ναι. Εδώ το ίδιο είναι. Αλλά και οι δύο, δηλαδή μου. Και οι δύο εδώ είναι λίγο περίεργες οι ενδείξεις. Το κακό είναι ότι έχει πολύ ρε φίλε, δεν μπορούμε να πατήσουμε μέσα. Δεν μου αρέσει που ψιλοπίζει. Μα δεν μπορεί να πει μέσα. Όχι, που ψιλοπίζει, δεν. Ναι, έχει λίγο κάποιες ενδείξεις που δεν είναι τόσο καλές, αλλά. We'll be right back.
Έλα. Απ' τα λίγα βιελεύ καλό. Ναι. Γαμάει. Γενικά με τα VLF δεν τα πάω πολύ καλά, δεν τα πολύ γουστάρω, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό κάνει και για έρευνες και για βουνό και για παραλίες. Γενικά έχει και πολύ καλό διαχωρισμό κάποιος θέλει να δουλέψει παραλία. Και έχει και πολύ καλό βάθος, έτσι. Και εύκολο στη χρήση και φτηνό, έτσι, σχετικά με και δυνατότητες μηχανημάτων άλλων που κάνουν 1000 και 1500 ευρώ. Και είναι το απλό μοντέλο της Macro που σπέρνει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Φτιάξω λίγο τα προγράμματα του. Δουλεύω με συγκεκριμένες τεχνικές και συγκεκριμένα όργανα ανείχνευσης αποστάσεων, αλλά και με ηλεκτρονικές συσκευές που συνεργάζονται με όλα αυτά τα όργανα αναζήτησης, ώστε να έχω μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω διάφορους τοπικούς ανιχνευτές για να επιβεβαιώσω τις ενδείξεις των ραδοσκοπικών οργάνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω των εδαφικών καταστάσεων, θα δουλέψω ανιχνευτές τοπικούς VLF και παλμικούς. Η προτίμησή μου στους παλμικούς ανιχνευτές είναι γνωστή και σε αρκετές έρευνες στηρίζομαι πάνω στις ενδείξεις τους. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα στηριχτώ και σε ενδείξεις ενός VLF ανιχνευτή της μάρκας Macro, όπου κατά την άποψή μου είναι εξαιρετικά αξιόπιστος και δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να κάνει διάφορες ρυθμίσεις για την ξεκάθαρη εικόνα του στόχου. Έχει ικανοποιητικό βάθος και συγκεκριμένη έρευνα θα μας βοηθήσει αρκετά να συλλέξουμε και κάποια πιο μικρά αντικείμενα που αναγράφονται στα έγγραφα που έχω στα χέρια μου. Κάποια μεταλλικά μικρά σημάδια που έχει τοποθετήσει ο άνθρωπος που έκανε αυτή την απόκρυψη με το πολύτιμο αντικείμενο. Όπου δεν μπαίνουν οι άλλοι. Τρύπες, λαγούμια, παντού. Κοίτα εδώ. Βλέπεις το ποινίο. Κοίτα που μπαίνει. Και τα πάντα να ελέγχεις. Όπου δεν μπαίνουν οι μεγάλοι. Μικρό αντικείμενο. Κάτι μικρό έχω τσιμπήσει εδώ. Θα τα βάλω όλα. Παράς. Δεν τα κουμπάς πολύ κάτω το ποινίο. Για να το δω κι εγώ, για πίσω μου.
Έχεις βάλει την απόρριψη στο μικρό αντικείμενο. Καλό διαβάστο στο χέρι σου, να μην το πιάνε. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Κάτι πολύ μικρό. Για να δω και με το ραμπιτάκι. Και από ένα κεφτιά από μέσα. Εδώ κάτι μου βαράει και εμένα. Να βαράει και το Παναγιώτη. Θα δίνε. Ναι. Έλα και εσύ πάρ' το μέσα και πήγαινε βρε στη μάχη. Φτιάξω λίγο τη ρύθμιση. Ίσα ίσα του δίνει μια πολύ μικρή ένδειξη, άμα το βάλω στα όλα μέταλλα. Άμα του βάλω και αυτό απορρίψεις. Άμα του βάλω διαχωρισμό. Κοίτα σε όλα τα μέταλλα. Μικρή αγωγή μου τα πολύ. Βάζω τις απορρίψεις τέλος στους διαχωρισμούς. Συμπίπτουν όλες οι ενδείξεις με όλα τα μηχανήματα. Τι είναι φίλε και θα βρούμε, ρε. Με φάγα ρε πλάνο. Η μέρα ρε φίλε. Κάτι να πάρουμε καφέδες και ξαναδούμε. Με ρίσκε. Δεν πάρε πάνω από αυτό. Είχαμε τσί. Κοίταξε και δικτύλες πάνω, αλλά δεν είναι μπαμ που θέλω. Ναι, κατάλαβα. Τώρα βέβαια αυτό, έτσι όπως είναι σε αυτή και σε εκεί που μου αφορώνει μπαμ, δεν πρόκειται εδώ καλά.
ότι έχει μικρέ ενδείξει. Αλλά δεν είναι wow. Και δεν είναι δεξί, και δεξιά ρε. Ναι, και μέναμε πήγαινε εκεί, όταν είχα βάλει μάτια. Αλλά με πήγαινε πιο πολύ εκεί στην Ελιά από την Ελιά, την πλευρά αυτή. Αριστερά. Ναι. Πιο πολύ εκεί μου έκανε. Θα βάλει μάτια αυτό. Και πήγα πιο βράδυ. Κοίταξε με τους κινητικές όλους και τους βρήκα στον κόλ. Πήγα τίποτα άλλο δεν έπρεπε. Ναι, ναι. Μα δεν έγινε στον Ελιασάρι. Ήταν 60-40. Ναι. Ο αριστερά δεξιά. Έβγαλε δεν είναι πιο δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν είναι ανοίξει η wow. Ναι, ναι, ναι. Και το εκεί ρε παιδί μου. Πού ποια είναι αυτά, μισό γάλα. Εκεί πάμε είναι